Κυρίες κύριοι, ας υποδεχθούμε την κυρία Θεανώ Φωτίου, καθώς επίσης και τον κύριο Γιώργο Κύρτσο, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα. Καλησπέρα. Τσακωνόμαστε για τα πάντα σε τούτην εδώ τη χώρα. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε σε κάτι. Θέλω δύσκολο είναι, κυρία Φωτίου, να ομονοήσουμε σε μερικά ουσιώδη και λίγα βασικά πράγματα. Εδώ δεν είναι να ομονοήσουμε, να συνεννοηθούμε καταρχήν τι λέμε. Τι εννοώ με αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα σκαφί, για να τα πάρω κι εγώ με τη σειρά που τα βάλατε, κάτω από τις κάμερες τηλεόρασης. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Διότι τεχνολογικά δεν το έχουμε ζήσει. Δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Κοιτάξτε, η αρχαιολογική σκαπάνη χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται σοβαρότητα και χρειάζεται το χρόνο της ακριβώς, ώστε που δεν συνάδει με τους τηλεοπτικούς χρόνους και τις απαιτήσεις μιας μεγάλης θεαματικότητας. Αυτή είναι μία παρατήρηση που έχω να κάνω και βεβαίως ο Πρωθυπουργός άνοιξε πρώτος το χορό. Για το δεύτερο θέμα που αναφέρατε, νομίζω ότι είναι μείζονος θέμα, σημασίας θέμα. Λυπάμαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε μία χώρα όπου μπορεί ποτέ να διανοηθεί μια κυβέρνηση ότι μπορεί να παρέμβει με αυτόν τον τρόπο στην επικοινωνία που πρέπει να έχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα από τη ΔΕΘ, κάτι που όπως ξέρετε είναι και εκτιμένο εθιμικά, ότι δηλαδή πάντα ό,τι κάνει περίπου η κυβέρνηση το κάνει και η αντιπολίτευση. Εδώ είχαμε το Σαμαρά με δηλώσεις στο Βελίδιο και μετά είχαμε το Βενιζέλο στην press conference. Εδώ δυστυχώς εμείς δεν έχουμε δύο ξεχωριστούς, σημαίνει να έχουμε τον κύριο Τσίπρα έναν. Και επομένως είναι προφανές ότι είναι δικαίωμά μας να κάνουμε ακριβώς την αντίστοιχη κίνηση στη ΔΕΘ. Υπάρχει μια παρέμβαση η οποία πιστεύω ότι είναι πρωτοφανής. Μήπως υπερβάλλουμε σε μερικά πράγματα? Δηλαδή, κάτι. Έχει κάθε δικαίωμα. Έχει κάθε δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας να πει θέλω και τη μία και την άλλη, και την συνέντευξη τύπου και την ομιλία μου, να μεταδοθεί. Τώρα, από τη στιγμή που εκτίθεται μόνη της η ΕΡΙΤ, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μήπως μετά να βγαίνει και να λέει ότι αυτό το πράγμα είναι. Εκτίθεται η ΕΡΙΤ ή η κυβέρνηση? Εκτίθεται η ΕΡΙΤ. Γιατί εδώ έχουμε δύο παραιτήσεις, ναι, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΙΤ, οι οποίοι λένε ότι εντάξει, τέτοια ομή παρέμβαση δεν μπορούμε άλλο να την ανεχθούμε με τον τρόπο που παρετούνται. Δεν λέω ότι το λένε αυτό. Για όσους έχουν απογοητευτεί με την ΕΡΙΤ σε τούτη εδώ τη χώρα, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, να λέμε τα πράγματα πολύ ανοιχτά. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στην αρχή υποστήριξαν ότι η ΕΡΤ πρέπει να κλείσει. Και βλέποντας το πώς φτιάχτηκε η ΕΡΙΤ, είπαν ότι παιδιά, γιατί την κλείσατε? Κάνατε ένα κακέκτυπο του πώς λειτουργούσε η ΕΡΤ με σπατάλες και υποκυβερνητικό έλεγχο. Δεν περιμένατε να το ακούσετε αυτό, παραδεχτείτε το. Λοιπόν, αλλά αφού εκτίθενται που εκτίθενται, τι βγάζει στους Γερμανούς? Ακούστε, δύο πράγματα θέλω να πω. Δεν ξέρω εγώ για τους Γερμανούς τι είναι αυτό που μου λέτε ακριβώς. Εγώ λέω το εξής, ότι τελικά επιβεβαιώνεται η EBU, η οποία δεν εγγράφει την ΕΡΙΤ μέσα στον όμιλό της, δηλαδή των τηλεοράσεων, των τηλεοπτικών μέσων, των δημόσιων τηλεοράσεων, των ευρωπαϊκών. Και το κάνει αυτό διότι ο ίδιος νόμος που καθορίζει την ΕΡΙΤ δεν συνάδει με τις αρχές της EBU. Επιτρίτηση που έχουμε. Κάτι πριν μιλήσουν, ναι, να πω κάτι που έχει ενδιαφέρον. Κατά την άποψή μου, όταν απαγορεύεις κάτι, το κάνεις πολύ επιθυμητό. Η απαγόρευση αυτή που γίνεται στον Τσίπρα αυτή τη στιγμή, γελάει, του δίνει πολύ μεγάλα ακροατήρια. Πολύ μεγαλύτερα από ό,τι φαντάζεστε. Καποδίστριας πατάτες, λοιπόν, κύριε Κύρτσο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι τόσο μεγάλη γκάφα που μόνο πανικό μπορεί να δείχνει αυτή τη στιγμή. Ένα πανικό τόσο ξέφρενο που μπορεί να την κάνει αυτή την γκάφα. Κύριε Κύρτσο, δεν βοηθιέστε, ούτε έχετε δυνατότητα και καλύτερου διαλόγου από αυτό. Λοιπόν, λέω να αφήσουμε λοιπόν τις πλάκες και τα ζαρζαβατικά, γιατί υπάρχει και εκεί πρόβλημα στο αγροτικό τομέα, και να έρθουμε ακριβώς στο θέμα που λέμε τώρα. Δηλαδή, όλοι λέμε ότι η δικαστική εξουσία οφείλει να λειτουργεί και βεβαίως κρίνεται. Κρίνεται, κύριε Μπογδάνε. Και ποτέ, και έχει κάθε Έλληνας πολίτης το δικαίωμα να την κρίνει. Όμως άλλο είναι να πούμε όχι. καταργούμε την εξουσία, αν θέλετε, την διαδικασία ή τη λειτουργία τη δικαστική, όπως είπε μόλις ο κύριος Κύρτσος. Μάλιστα. Ο κύριος Κύρτσος μπορεί να φτάσει και στα ακραία όρια της δικτατορίας. Όχι, ακραίο είναι αυτό που λέτε εσείς. Να πάρουμε τα λεφτά από τους φτωχούς για να τα δώσουμε στους δικαστικούς. Αυτό είναι ακραίο. Κυρία Φωτίου, εάν η ολομέλεια της Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Κύρτσο, μην λέτε ό,τι θέλετε, γιατί δεν θα συζητήσουμε και πέντε πράγματα σοβαρά σε αυτό το τραπέζι. Εάν, κυρία Φωτίου, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας πει ναι να ανοίξουν τα μαγαζιά, τελειώνουν οι διαδηλώσεις απ' έξω. Σας εξήγησα μόλις ότι η δικαιοσύνη κρίνεται, να μην μπερδέψουμε όλες τις εξουσίες και να μην μπερδέψουμε και τη δυνατότητα της κοινωνίας να αντιδρά. Και να μην τα μπερδέψουμε. Άρα σεβόμαστε την απόφαση που μας συμφέρει. Άρα σεβόμαστε την απόφαση που μας συμφέρει. Κύριε Πορτοσάλτε, ακούστε με ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Η κυβέρνηση οφείλει να λειτουργεί με βάση τους κώδικες της δημοκρατίας. Το αν οι άνθρωποι διαμαρτύρονται, το αν τα κινήματα συγκροτούνται, αυτό δεν είναι μέσα στις ρυθμίσεις. Κυρία Φωτίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας πολύ καλά κάνει και εξετάζει αν ένας νόμος είναι σωστά γραμμένος και είναι συμβατός με το Σύνταγμά μας. Και πολύ καλά κάνει. Αλλά η ουσία του θέματος είναι άλλο πράγμα, δηλαδή η ουσία του νόμου. Γιατί επιμένετε, νομίζω έχω απαντήσει στα δύο επίπεδα, δεν είναι έτσι? Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι οικονομικό που λέγαμε προηγουμένως. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μας πείτε. Μαθαίνουμε ότι, και το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί με λεπτομέρειες αύριο, θα διατεθούν 5 δισεκατομμύρια προκειμένου με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξουν από 200 έως 300.000 θέσεις δουλειάς. Σήμερα το πρωί ο κ. Σκουρλέτης μας έλεγε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, όταν το ρώτησα, ότι 2,5 δις θα κατευθυνθούν στο δημόσιο τομέα και άλλα 2,5 δις στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά τα 5 δις από πού θα βρεθούν? Αυτές είναι οι εύκολες ερωτήσεις και λυπάμαι που δεν με ρωτάτε ποιο είναι η συνολική λογική του προγράμματος. Είναι για πολύ θα κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Θα σας απαντήσω με τις ίδιες ευκολίες που με ρωτάτε. Αναδιάταξη του προϋπολογισμού. Μόλις βγει η κυβέρνηση θα κάνει αναδιάταξη του κρατικού προϋπολογισμού. Από πού θα κόψετε τα 5 δις του προϋπολογισμού? Γιατί ο κύριος Κύρτσος, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ακολουθήσω τα βήματά σας, κυρία Φωτίου, αλλά επιτρέψτε μου να ρωτάω κιόλας. Ο κύριος Κύρτσος μόλις τώρα είπε ότι μπορεί όχι να μην τα πάρουν, υπάρχει περίπτωση να μην τα πάρουν καν οι ένστολοι, θέλοντας να μας πει ότι τα πράγματα είναι τόσο στενά που δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για €1. Για δυστυχώς και για αυτόν τον ΕΝΦΙΑ. Με αυτή την πολιτική, από πού θα τα κόψετε συνεπώς εσείς από τον προϋπολογισμό για να δώσετε 5 δις για θέσεις εργασίας? Ναι. Λέω λοιπόν ότι με αυτή την πολιτική, η οποία στην πραγματικότητα είναι όλη η λογική του μνημονίου, δεν έχει πράγματι ούτε ευρώ να δώσει. Αν κάνει αναδιάταξη όμως όλης της πολιτικής. Από πού θα κόψετε? Μα σας εξηγώ και δεν με αφήνετε να πω. Αναδιάταξη, αναδιάταξη του προϋπολογισμού. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εντάξει κύριε Πορτοσάλτε, πείτε εσείς τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σας ρωτώ, μα δεν δουλειά μου να πω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δική σας τη δουλειά είναι να πείτε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Εγώ ρωτάω, αν με αφήσετε από πού θα κοπούν για να δοθούν στις θέσεις εργασίας? Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Όπως ξέρετε, η ίδια η κυβέρνηση αναδιατάσσει τον προϋπολογισμό κάθε φορά, κάθε χρόνο καταρχήν, αλλά και μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Μιλάμε λοιπόν για αναδιάταξη των κονδυλίων του προϋπολογισμού του κρατικού. Ένα, γιατί κάθε φορά υπάρχει μια πολιτική μιας κυβέρνησης, γιατί δίνω εδώ λεφτά και δεν δίνω εκεί. Δεύτερον, αναδιάταξη των κονδυλίων ΕΣΠΑ, που είναι μέσα στο πακέτο της επαναδιαπραγμάτευσης. Τρίτον, εισρωές λόγω της ανόδου του κατώτατου μηνιαίου μισθού, δηλαδή των 751 ευρώ, διότι όταν έχεις μια λογική ότι η ανάπτυξη στην οικονομία αμέσως δεν θα προέρχεται από τις επενδύσεις. Μετά το διάλειμμα σας παρακαλώ. Ναι. Βεβαίως. Δεν θα προέρχεται από τις επενδύσεις, αλλά από την απασχόληση. Πρώτα δηλαδή αναζωπυρώνεις την απασχόληση και μετά λειτουργεί, αρχίζει να κινείται η οικονομία, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτές τις κινήσεις που λέμε. Ιδαλλιώς θα βρίσκεσαι στο μαγκανοπήγαδο τα επόμενα 50 χρόνια. Εδώ παρακαλώ, το μαγκανοπήγαδο που λέει ο κύριος Κύρτσος. Εδώ παρακαλώ για μια τελεία. Έλλη, ρώτασε παρακαλώ την κυρία Φωτίου και μετά ξέρω ότι... Είναι και αυτή η ερώτηση σε σχέση με το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε βεβαίως ειδικότερα τις ανακοινώσεις, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. λέει το πρόγραμμά σας, και το έχουν επαναλάβει πολλά στελέχη του κόμματός σας, ότι θα υπάρξει επί των ημερών των κυβερνητικών του ΣΥΡΙΖΑ αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό, κυρία Φωτίου, πώς μπορεί να επιτευχθεί παράλληλα με τις εξαγγελίες για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, άλλων φόρων, για μείωση της φορολογίας στα μικρότερα εισοδηματικά στρώματα? Πώς μπορεί να παντρευτούν αυτοί οι δύο στόχοι? Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που ρωτάτε, γιατί πρέπει να σας εξηγήσω λιγάκι τις συγχρονικότητες, κυρία Τριανταφύλλου, ως εξής. Εμείς ως αριστερά θεωρούμε ότι η φορολογία σε ένα κράτος πρέπει να υπάρχει και πρέπει να την επομίζονται ο καθένας με τη φοροδοτική του ικανότητα, να είναι αναπεταμένη κλίμακα, πολύ μεγάλη, δηλαδή πολλά σκαλοπάτια και ούτω καθεξής, για να είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεν θα σας πάρω χρόνο με αυτή την απάντηση. Αυτό είναι το δεδομένο, γιατί αλλιώς μια κυβέρνηση αριστεράς δεν μπορεί να δώσει λεφτά για την υγεία, για την παιδεία, για την κοινωνική ασφάλιση που εμείς επαγγελόμαστε. Όμως υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο σε αυτές τις ιδέες που διαβάσατε στο πρόγραμμά μας, και είναι τα άμεσα μέτρα. Δηλαδή εμείς ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες τις αρχές του προγράμματός μας με το καλημέρα, διότι έχουμε άμεσες προτεραιότητες να αναδιατάξουμε την ανθρωπιστική κρίση από τη μια. Δίδει χρημάτων όμως ο άνθρωπος, Αθηναίκη, κυρία Φωτίου. Δηλαδή, βγαίνει στην αρχή, δεν μπορείς να κοινωνικοποιήσεις τις τράπεζες με το καλημέρα, όπως συζητήσαμε. Ακούστε, ότι θα κάνετε. Μήπως θέλετε. Όχι, εννοείται. Μα μας είπατε στο διάλειμμα. Αυτό σας είπα, θα το κάνουμε αμέσως, ευθέως. Διότι με ρωτήσατε. Θα κοινωνικοποιήσετε τις τράπεζες σε πιο χρονικό διάστημα. Θα το πει και ο Αλέξης Τσίπρας αύριο, ελπίζω. Ότι δηλαδή θα θέσουμε υποδημόσιον έλεγχο. Τι περιμένετε να πει? Αυτό θα θέσετε υποκοινωνικό έλεγχο της τράπεζας? Υποδημόσιον έλεγχο, κύριε Πορτοσάλτε. Βεβαίως, και αυτό σημαίνει ότι, όπως ξέρετε πολύ καλά. Αυτό είναι θέση της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας στο ΣΥΡΙΖΑ? Περιμένετε, κύριε Πορτοσάλτε, να ολοκληρώσω ένα δευτερόλεπτο. Θα εξαγγελθεί αύριο από τον κύριο Τσίπρα αυτό? Ακούστε, κυρία Τριανταφύλλου, αυτό είναι από τις αρχές. Ο κύριος Τσίπρας θα πει σε σχέση με τις τράπεζες ειδικού σκοπού, θα πει σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Είναι άλλο πράγμα το ειδικού σκοπού και κόκκινα δάνεια. Σας παρακαλώ, αφήστε με μισό λεπτό. Θα τεθούν οι τράπεζες υπό δημόσιο έλεγχο. Αν το ξέρετε, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί δεν το λέτε εσείς στο πρόγραμμα? Έχουμε 3,5 λεπτά και θέλω να μιλήσω. Θα με αφήσετε ένα δευτερόλεπτο να πω. Να πάρει, ευχαριστούμε και φεύγω. Τσίπρα τον είπα, πάλι τον Κύρτσο. Να χαρά είναι. Ο δημόσιος έλεγχος είναι προφανής ότι αφορά τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες, όπως ξέρετε, άλλες έχουν το 67% του ποσοστού τους, του μετοχικού τους κεφαλαίου υπό το δημόσιο, διότι αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Και εμείς λέμε αυτό λοιπόν ότι θα το υλοποιήσουμε. Δεν λέμε κανένα επαναστατικό κομμουνιστικό πράγμα, κύριε Πορτοσάλτε. Αν ακούσετε λίγο σοβαρά, θα καταλάβετε ότι τα έχουμε μελετήσει τα πράγματα. Τώρα, αν δεν ξέρετε, όσοι επένδυσαν τελευταίως στις τράπεζες, διότι έγινε, επένδυσαν οι άνθρωποι, ξαναβάραν τα χρήματά τους. Εγώ δεν μπορώ να σας ακούσω. Να ξέρουν λοιπόν ότι θα πτεθούν υπό δημόσιο έλεγχο. Είναι πολύ απλό, μια χαρά το λέτε. Μα τι λέτε τώρα? Κύριε Είπατε, Τσίπρα, κάνετε πάλι λαθροχειρίες σε σχέση με τις καταθέσεις. Με ρώτησε η κυρία Τριανταφύλλου ένα πράγμα. Της απάντησα ότι υπάρχει πρόγραμμα μετάβασης, κυρία Τριανταφύλλου. Δηλαδή, τα πρώτα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλου σκοπού από του τελικού σκοπού που περιγράφει το πρόγραμμά μας. Δηλαδή εμείς χρειαζόμαστε στάδιο μετάβασης. Δεν γίνεται να παραλάβουμε αυτή την κατάσταση όπως είναι και να πάμε να υλοποιήσουμε όλες τις αρχές του προγράμματός μας. Αυτό ακριβώς θα εξαγγείλει αύριο από εδώ και πέρα, ο κύριος Τσίπρας, το μεταβατικό δηλαδή στάδιο, το σχέδιο μετάβασης αυτής της κυβέρνησης. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Μπογδάνο. Να είστε καλά. Αρέστο, υπάρχει μια συνεννόηση πάντως, πρέπει να το πω αυτό. Χαίρετε, κύριε Κύρτσο. Τσίπρα θα σας λέω από εδώ και πέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.